Κύριε Δημήτρη Καμένε, πρόεδρε τη Δύναμη Ελληνισμού και πρώην αντιπρόεδρο τη Βούλη, καλησπέρα σα και ευχαριστούμε για την υπομονή σα. Και Δημοσένη Δαβέτα, καθηγητή των καλών τεχνών στο Παρίσι, άρτη αφιχτή πάλι. Καλησπέρα και καλησπέρα. Χθε το βράδυ, 2 ώρα το πρωί ήρθα και του πρώτου που βλέπω είστε εσεί. Μάλιστα. Οπότε θα μα πείτε, και τα νέα. Τα... Πολλά φρέσκα νέα, λοιπόν, και από Γαλλία και από Αγγλία που πήγα. Ένα μικρό σχόλιο για τα καζίνο. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι κοντά σας για το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής σχολιάζων στην επικαιρότητα. Και να, πριν πάμε στη Μέρκελ, να έρθω σε εσάς, κύριε Δαβέτα. Θέλω να μας πείτε λίγο τι γίνεται στη Γαλλία. Και εμείς εδώ και σε μια δημοσκόπηση που βγάλε χθες ο Sky, καταδεικνύεται και φαίνεται ότι οι Έλληνες έχουν εμπιστοσύνη στους Γάλλους, είναι ευχαριστημένοι από τη στάση της Γαλλίας στην κόντρα που έχουμε και πάλι με τους Τούρκους. Αλλά δεν είναι Γάλλοι. Και θέλω να μου πείτε. Δεν με ενδιαφέρουν οι Γάλλοι. Θέλω να μου πείτε, δηλαδή, εάν όντως ο Μακρόν είναι αποφασισμένος να έρθει σε ρήξη με την Τουρκία, γιατί είπα κάτι στην αρχή, ότι αν ο Τούρκος δει εμάς, τους Κύπριους, τους Αιγύπτιους, τη Σαουδική Αραβία και την Γαλλία ενωμένη, το Ισραήλ, φίλε Γιώργο, κρατάει μια ουδέτερη στάση. Το Ισραήλ είναι ο εχθρός Τουρκίας. Κάνεις λάθος. Να σας πω τώρα δύο πράγματα. Και το Ισραήλ μαζί. Και το είναι Ισραήλ. Πίσω από τις ανακοινώσεις της Αμερικανικής εναντίον του Ερντογάν. Θα κολώσει ο Τούρκος να κάνει οτιδήποτε. Εάν παρακολουθήσετε τις θέσεις και τις κυβερνητικές, αλλά και το γαλλικό τύπο, θα δείτε ότι παντού υπάρχει μια κριτική, αν θέλετε, αντιτουρκική στάση. Δηλαδή, σε όλα η Τουρκία δεν αντιμετωπίζεται σαν ισότιμο εταίρο στην Ευρωπαϊκή. Δεν μου λέει τίποτα. Αντιτουρκική στάση υπήρχε, μπήκε στη Λιβύη. Αντιτουρκική υπήρχε, μπήκε στην Συρία. Μόνο που όταν αυτό συνδέεται με τις θέσεις της Ελλάδος, αυτό σημαίνει η θέση των Γάλλων υπέρ των Ελλήνων. Αν αυτό συνδέεται. Θα κάνει ο αυτό θα το δούμε τώρα. Αν αυτό συνδέεται με τα συμφέροντα στη Μεσόγειο, τα οποία έχει η γαλλική πλευρά στη Μεσόγειο, αυτό αυξάνει ακόμη μεγαλύτερη. Ναι, αλλά στο οικόπεδο 8 δεν λέει τίποτα ο Γάλλος. Πάει ο Τούρκος τώρα και είναι έτοιμος να βγάλει πετρέλαιο και ο Γάλλος δεν μιλάει. Καντικότα. Αυτό θα αποφασιστεί τώρα αυτές τις μέρες. Καντικότα. Την 20 μεθαύριο, 29 του μήνα, βέβαια, που θα πάει ο Μητσοτάκης στη Γαλλία. Βεβαίως. Είναι ξεκάθαρο. Και μάλιστα σε επίπεδο, μην ξεχνάτε ότι ο Μακρόν, όταν πήγε και στο Βερολίνο για τη Λιβύη και μίλησε, πήρε ξεκάθαρη θέση εναντίον της Τουρκίας, λέγοντας ότι η Τουρκία δεν έχει καμία θέση εδώ σε αυτό το θέμα, σε αυτό το χώρο. Επίσης, όλα αυτά τα πράγματα, άμα τα προσθέσετε, είναι ξεκάθαρη η πορεία που έχει η Γαλλία με τον Μακρόν, ανεξαρτήτως αν είναι αγαπητός ή όχι για εσωτερικά ζητήματα από τους Γάλλους, ξεκάθαρη θέση υπέρ της Ελλάδος. Οι Γάλλοι είναι πολύ συγκεκριμένοι. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι την ιστορία την ξεπουλάνε σε διάφορα συμφέροντα. Έχουν συγκεκριμένη θέση, έχουν αυτό που ονομάζουμε αντικειμενική αλήθεια. Και αυτή η αντικειμενική αλήθεια προέρχεται από τη Γαλλική Επανάσταση και από τα δικαιώματα του ανθρώπου, την τηρούν στο έπακρον. Άρα λοιπόν, από τους Γάλλους δεν έχουμε να φοβηθούμε, παρά μόνο να κερδίσουμε έχουμε. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο Μακρόν έκανε κόντρα και στον Τραμπ και στη Μέρκελ. Αν διαβάσετε τις δηλώσεις, θα δείτε ότι πήρε θέση, κριτική θέση, ξαναλέω, απέναντι στη Μέρκελ. Για πολλά θέματα. Για το θέμα της Λιβύης, ναι, για το θέμα το μεταναστευτικό, για πάρα πολλά θέματα. Βέβαια, γιατί καταραίει. Η Μέρκελ καταραίει και στη Γερμανία. Αυτό όμως ξέρετε τι σημαίνει. Αυτό είναι ξεκάθαρο χαρτί. Πάει να πάρει ηγετικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Μακρόν. Ναι, αυτό λοιπόν αυτό το χαρτί εμείς πρέπει να το παίξουμε. Εδώ θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης το χαρτί αυτό το παίζει σωστά. Όχι. Επιτρέψτε μου να πω ότι όσες φορές έχει πάει στη Γαλλία. Όχι. Κάθε φορά. Να απλώς να τελειώσω. Να τελειώσω και δεν πειράζει, να διαφωνήσουμε. Κάθε φορά που πάει στη Γαλλία δημιουργείται ένα κλίμα θετικό υπέρ της Ελλάδος από αυτά τα οποία διαβάζουμε στον τύπο και από τις κινήσεις που κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Ξέρετε ότι εγώ δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, αλλά σας το λέω σαν ένας αντικειμενικός. Θα συμφωνήσω, συμφωνώ μαζί σας, κύριε Δαβέτα. Είναι πάει δηλαδή καλά πάρα πολύ ιδιαίτερη η στάση και η θέση που έχει ο κ. Μητσοτάκης με τον Μακρόν απέναντι σε θέματα Τουρκίας. Δεν μετράει ο Μακρόν, κύριε Δαβέτα, πια. Μετράει μετά ιδιαίτερα τα σημερινά. Μετά τα προχθεσινά με το Βερολίνο, πια ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος, κύριε Δαβέτα, όχι να είναι σύμμαχος του Μακρόν, αλλά να είναι αντίπαλος της Μέρκελ για να υπερασπιστεί. Ναι, αλλά όταν την σε στηρίζει όμως ο Μακρόν. Αυτό οφείλει να κάνει ο Πρωθυπουργός τώρα. Το όταν κάνει, σε στηρίζει όμως η Γαλλία, είναι σημαντικό. Και κάτι άλλο. Ανεξαρτήτως λέω από τα προβλήματα τα εσωτερικά, η Γαλλία είναι κράτος δικαίου. Είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, ακόμη και αν έχει φτάσει στο 19% εσωτερικά συμπαθούντες ο Μακρόν, η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία θεσμικά θα κρατήσει για μία πενταετία επισήμως,
αυτό το σύστημα με πρόεδρο τον Μακρόν. Που σημαίνει ότι οι αποφάσεις θα υπογράφονται από τον Γάλλο πρόεδρο. Άρα, είτε είναι αγαπητός, είτε δεν είναι αγαπητός στο εσωτερικό, επαναλαμβάνω και κλείνω, δεν έχει καμία σημασία η θέση της Γαλλίας. Ποιο το? Το ασφαλιστικό θα το υπογράψει. Το ασφαλιστικό, το γαλλικό. Ναι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι εσωτερικό θέμα. Θα το... Όχι, ιτήθηκε σε αυτό. Ιτήθηκε. Σε αυτό θα το ιτήθηκε. Αλλάξει δηλαδή. Όχι, δεν θα το αλλάξει. Θα αλλάξει, κάνει μικροαλλαγές. Τα βασικά θέματα, το συνταξιοδοτικό, όλα αυτά που θέλει να κάνει, έχει υποστεί μεγάλη ήττα, διότι έχει απέναντί του ένα ολόκληρο μέτωπο το οποίο έχει μια παράδοση κρατισμού σε επίπεδο προστασίας του πολίτη, προστασίας του κράτους και των συμφερόντων του πολίτη, με αποτέλεσμα αυτό το φιλελεύθερο πρόγραμμα που έχει να μην μπορεί να το περάσει εύκολα. Όμως στην εξωτερική πολιτική, επαναλαμβάνω, οι Γάλλοι, ανεξαρτήτως αν είναι ο Μακρόν ή οποιοδήποτε άλλος, έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα, συγκεκριμένα στρατηγική και είναι υπέρ της Ελλάδας. Συμφωνούμε και χαιρόμαστε που το ακούμε. Ότι ο Μακρόν είναι αποφασισμένος πλέον να παίξει το παιχνίδι. Και περιμένουμε 29 το μήνα την άλλη εβδομάδα, που θα είναι και ο κ. Μητσοτάκης έξω και πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και ο Άδωνος ο Γεωργιάδης, μέσα θα πάει και ο Υπουργός Εξωτερικών. Όλοι έτσι μαζί. Ακριβώς, έτσι εκεί ακριβώς. Πλέον θα παιχτεί το παιχνίδι, τι θα κάνει ο Μακρόν στο οικόπεδο αυτό. Έτσι. Εσείς, κύριε Καμένα, έχετε κάποιες άλλες πληροφορίες? Όχι, θα συζητηθεί σίγουρα το θέμα. Το παράνομο σύμφωνο Τουρκία-Λιβύης. Που και δεν θέλει, Δημήτρη, τους Τούρκους ο Μακρόν. Η Γαλλία δεν θέλει τους Τούρκους. Το Ισραήλ, θέλει να φύγει ο τουρκικός στρατός από τη Λιβύη. Αυτή την περίοδο είμαστε. Είναι ξεκάθαρα Κύπρος, τα δηλαδή, ο East Med, ο οποίος κόβεται από το παράνομο αυτό κομμάτι της ΑΟΖ αυτή που έχει φτιάξει. Έχει που βγάλανε μετά τη διάσκεψη, θα τα βγάλουν συμπεράσματα. Εκεί θα σκίσουμε βέβαια το Μητσοτάκη. Εάν δεν αυτό, θα υπάρξει μέτωπο. Θα υπάρξει μέτωπο. Κύριε Καμένα. Θέλω να μου πείτε. Υπάρξει. Ναι, Γιώργο. Ο κύριος Δαβέτας λέει, και δεν ξέρω αν ακούστηκε, ότι θα υπάρξει μέτωπο στην Ευρώπη εναντίον της Μέρκελ. Έχει ήδη αρχίσει αυτό. Πρέπει να σας πω, για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει στη Γερμανία, η Γερμανική Βουλή, το νομικό τμήμα και το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισαν παράνομη τη συμφωνία Τουρκίας Ερντογάν-Σάρατς. Το τι σημαίνει? Ότι πριονίζουν τα πόδια, τα πολιτικά πόδια της Μέρκελ στη Γερμανία. Αφήστε το βίντεο να βλέπουμε, κύριε Καμένε. Αυτό νομίζω. Αυτή η στάση του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών μαζί με έναν πολιτικό... Καραγκιόζη. Ναι, προσβάλλει τον Καραγκιόζη, με συγχωρείς. Αυτό πρέπει να το αναδείξει όμως ο τύπος. Πρέπει να το αναδείξουν τα κόμματα. Να αναδειχθεί ότι αυτό το οποίο στέλνουν δεν το υπογράφουν. Ας τα αναδείξουν με Μητσοτάκη. Εγώ δεν λέμε Νέα Δημοκρατία. Πρώτα οι κυβέρνηση πρέπει να εγγυηθούν. Ποτέ και πουθενά και θα χάσουμε τα νησιά μας. Ξέρετε, γιατί, διάδια, ξέρετε γιατί είπε όχι ο Μακρόν. Εκτός από το στρατηγικό μέρος, το οποίο πάρα πολύ σωστά αναλύθηκε, υπάρχει και το λεγόμενο λαϊκό μέρος. Mm. Όταν στους Γάλλους, στους δύο, ο 1,5 είναι εναντίον της εισόδου της Τουρκίας, για να μην πω και οι δύο, αλλά λέω 1,5, έτσι για να δείξω το μέγεθος, δεν μπορεί να μην το λάβει υπόψη του Μακρόν. Δεν θέλουν ούτε την Αλβανία, ούτε τα Σκόπια, ούτε την Τουρκία δεν τους θέλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μαντήλα και η Μπούργα επιτρέπεται στη Γαλλία, κύριε Δαβέτα. Έχει γίνει ολόκληρη μάχη, ο Σαρκοζή την είχε αφαιρέσει, ο Λιουκ Φερί, ο Υπουργός Παιδείας την είχε αφαιρέσει. Τώρα ο Μακρόν προσπαθεί να πει ότι είναι καταβούληση. Πάντως στους δημόσιους χώρους συνεχίζεται ακόμη κατ' επιλογή, δηλαδή εγώ στο πανεπιστήμιο, εφόσον ο νόμος με προστατεύει, μπορώ να πω σε μία φοιτήτρια, με την Μπούργα δεν μπαίνει στο μάθημα. Εγώ είδα σήμερα στην Αθήνα, δεν είχα δει. Βλέπαμε τη φωτογραφία προχθές στην Πειραιώς. Είδα δύο νίτσα. Ναι, αυτούς δύο νίτσα κλειστά. Έπαθα πλάκα. Ναι. Δύο νίτσα λοιπόν, στο αυτοκίνητο. Στη Γαλλία είναι γεμάτο αυτό. Λοιπόν, ορίστε. Στη Γαλλία είναι γεμάτο. Δύο νίτσα στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν αρχίσει τα πράγματα και στην Αλλαγών και στις τράπεζες και αυτό το ασφαλείας που είπε ο κύριος. Γιατί ασφαλείας? Γιατί ασφαλείας? Διότι επανειλημμένα έχουμε δει διάφορους τρομοκράτες οι οποίοι βάζουν αυτή την Μπούργα και οι οποίοι νομίζουμε ότι είναι γυναίκες, τις αφήναν το παρελθόν να περάσει και την άζουν στον αέρα. Τώρα το έχουν καταλάβει αυτό το παραμύθι και ο έλεγχος είναι αυστηρότατος. Οι ίδιοι μουσουλμάνοι από παράδοση δεν επιτρέπουν να ψάξεις μια γυναίκα με μπούργα. Είναι θέμα. Δηλαδή. Άρα σε αυτή την περίπτωση θες να βάλεις την μπούργα, αυτό σου λέει. Σε δημόσιο χώρο δεν πηγαίνεις και μείνε απ' έξω. Μείνε απ' έξω. Απογορεύεται να βάλουν κράνος. Δηλαδή δεν τις κόβουνε κλίση. Μάμα στη γυναίκα θα βάλει πάρα την μπούργα κρανός. Απογορεύεται. Τι συζητάμε τώρα. Σου λέω απλά πράγματα. Τα λέτε μια χαρά. Αλλά θέλω να σας πω, έτσι για να περάσουμε λίγο καλά τη βραδιά μας, πριν από λίγα λεπτά, οι δυνάμεις του κυρίου Χρυσοχοίδη
συνέλαβαν στο Περιστέρι δύο μέλη του κόμματος της Ανταρσίας για παράνομη αφισοκόλληση. Μπορεί να αλλιώς πάνω κύριε, σε αυτό. Θα έρθω κύριε Δαβέντα. Κύριε Καμένε, αν έρθει ένας μετανάστης και σου ζητήσουν δουλειά, είσαι υποχρεωμένος να το πάρεις. Όχι, έρχεται με τη μικιό και είσαι υποχρεωμένος να το πάρεις. Γιατί? Γιατί είναι επικίνδυνος. Τότε σε πηγαίνεις. Είναι μουσουλμάνος. Είναι άθεος. Τι να τον πάρω. Έχουμε καταγγελίες. Κάτσε ρε φίλε, είναι άθεος. Είναι μουσουλμάνος. Είναι επικίνδυνος. Δεν ξέρω από πού κρατάει σκούφια του. Η μεταχείριση έπρεπε να τον πάρεις. Και πρέπει να το πάρεις. Πάντως λέχτηκε ένα λάθος εδώ. Λέχτηκε ένα λάθος εδώ από αυτά που ακούστηκαν. Είπε ότι στην Ευρώπη εκτός της Γερμανίας πράγματι θέλει να λύσει το δημογραφικό. Στην Ευρώπη και η Γερμανία δεν είναι μόνο η Γερμανία Ευρώπη. Υπάρχουν και άλλες χώρες. Στη Γαλλία υπάρχει ένας νέος νόμος ο οποίος πάει να βγει τώρα, ο οποίος πάει να ελέγξει τις ΜΚΙΟ. Δηλαδή, από εδώ και στο εξής, οποιοδήποτε δεν μπορεί να κάνει ΜΚΙΟ. Πρέπει να έχει συγκεκριμένα προσόντα τα οποία θα καταθέτει και εφόσον αυτά εγκριθούν από το κράτος. Ένα αυτό. Δύο. Πάει επίσης να αλλάξει η κυβέρνηση του Μακρόν, να αλλάξει αυτό το εξορισμού, ο κάθε μετανάστης θα φέρνει την οικογένειά του. Πάει να αλλάξει αυτό. Τρίτον, κόβουνε. Να φύγει πίσω στην οικογένειά του, γιατί δεν φέρνει την οικογένειά του. Λέει, εφόσον έχει τα χαρτιά του, εφόσον έχει τα χαρτιά του και δουλεύει νόμιμα. Μέχρι τώρα, παλιότερα, έφερνε και την οικογένειά του αυτόματα. Αυτό δεν υπάρχει αυτόματο. Πρέπει να αποδείξει την ανάγκη και αν. Δεύτερον, τα επιδόματα. Πρέπει τώρα αυτά τα επιδόματα, τα εξορισμού τα οποία είχαν, έχουν κοπεί. Άρα λοιπόν, καταλήγουμε στο εξής. Επίσης, χθες, πρωτοσέλιδο του Φιγκαρό και κεντρικό άρθρο, οι αιτήσεις του ασύλου έχουν αυξηθεί τόσο πολύ, το οποίο ποτέ δεν έχει συμβεί τέτοιο πράγμα στη Γαλλία. Με αποτέλεσμα να αναγνωρίζουν όλοι ότι πρέπει να βρεθεί λύση στο μεταναστευτικό με διαφορετική πολιτική. Και εδώ έχουμε, για να κλείσω αυτό που θέλω, είναι ότι αναπτύσσετε μια νέα δεξιά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Αυτό θέλω να πω τόση ώρα, να το ακούσετε όλοι σας. Μια νέα δεξιά, στις οποίες το μοντέλο είναι του Μπόρις Τζόνσον. Προσοχή. Η δεξιά στη Γαλλία, το παλιό κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, πάει τώρα να υιοθετήσει η πολιτική Τζόνσον. Ποια είναι η πολιτική Τζόνσον? Ένα μείγμα αυτού που κάποτε κατηγορούσαν για λαϊκισμό με τους φιλελεύθερους. Δηλαδή, εκεί που κάποτε λέγαν ότι ο λαϊκισμός είναι κάτι αρνητικό, τώρα λένε εκεί που υπάρχει λαϊκισμός, προφανώς υπάρχει και κάποιο δίκαιο αίτημα του λαού. Ας το ακούσουμε. Τι υπάρχει? Υπάρχει παράδειγμα η διάσταση Μητρόπολης Περιφέρειας. Γιατί να υπάρχει αυτή η διάσταση? Ας βρούμε μια γέφυρα. Τι υπάρχει? Υπάρχει, ξέρω εγώ, η υγεία, το σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας ας το κρατικοποιήσουμε. Και είναι φιλελεύθερος. Άρα λοιπόν, η γαλλική δεξιά βάζει κάτω από τη σημαία της τον Μπόρις Τζόνσον και οι άλλες δεξιάς και ξαφνικά ο Μπόρις Τζόνσον μετά τον Brexit φαίνεται να λανσάρει μια νέα πολιτική κουλτούρα στην οποία συνδυάζεται πια το λεγόμενο κρατικό μοντέλο, το παλιότερο κρατικό μοντέλο και το φιλελεύθερο μοντέλο. Έχουμε δηλαδή ένα περίεργο πράγμα το οποίο τώρα διαμορφώνεται και στο οποίο εδώ θα μπορέσουμε να δούμε και διαφορετικές αλλαγές. Αυτό λέω. Εδώ δεν γίνεται όμως αυτό. Εμείς είμαστε γιατί ακολουθούμε. Ενώ εδώ πάει να γίνει μια. Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Ξεπούλημα. Πάντως είχαμε χιλιάδες κόσμος σε Λέσβο.